в Ельнике городский оркестр против ора. То метрополис του Fritz Lang, σας θυμίζω, τα φώτα της πόλης, του Charlie Chaplin, το φάντασμα της όπερας, το θορυκτό Ποτέμκιν, του μοντέρνου καιρού του Charlie Chaplin, τον Αλέξανδρο Νιέσκι, στη μουσική Προκόφιεφ. Διοργάνωση συνεργασία με δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς για νέους καλλιτέχνες σε ετήσια βάση και υποστήριξη του από τον Σύλλογο Φίλων της ΚΟΘ διοργανώμενου διαγωνισμού πιάνου Γιώργος Τιμής, που εφέτος έγινε διεθνής. Κυριακάτικα πρωινά στην αίθουσα δοκιμών της ΚΟΘ με σύντομα μουσικών της ΚΟΘ και ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θεματικές συναυλίες μουσική και λογοτεχνία, μουσική, τραγωδία, φιλοσοφία, αφιέρωμα στο Οδυσσέα Ηλίτη, συναυλία με θεματική την ελληνική τραγωδία, συναυλία με θεματική μουσική και μυθολογία. Τακτικές πλέον συμπαραγωγές ή συνεργασίες με τον Οργανισμό Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης, τα Δημήτρια, τον Οργανισμό Μεγάλου Μουσικής Αθηνών, το Φεστιβάλ Αθηνών, με τακτικές εμφανίσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδιο, συνεργασία με την Όπερα Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Κινηματογράφου, συμμετοχή στις εκδηλώσεις Πάτρα, Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006, στη ΔΕΘ και άλλα. Υπαίθριες συναυλίες στην πλατεία Αριστοτέλους, ανοιχτές στο κοινό. Σας θυμίζω το χαμόγελο της Δοκόντας, το αφιέρωμα στον Νίνο Ρότα, το αφιέρωμα στον Βασίλη Πολυδούρη. Συναυλίες συμφωνικού ροκ στο Θέατρο Γης με τον Ιαν Γκίλαν, τον Deep Purple, την Αλάνα Μάιλς, τον Κίμα Τσέλο, τον Europe. Βραδιά jazz με την D.D. Bridgewater. Βραδιά μουσικής μεσοπολέμου με Ρέα Κουρτ Βάιλ. Συναυλίες στο Goth, στον κύκλο goth.papakimelon.gr. Η Goth διοργανώνει ανοιχτές ακουράσεις για νέους σωλίες κάθε χρόνο και οι υποκριθέντες συμπράττουν ως σωλίες με την ορχήστρα. Αυτό το θεσμοθετήσαμε από πέρυσι. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Εκπαιδευτικές συναυλίες στη Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Δεύτερος τομέας, η λειτουργία σε κάποια projects της ορχήστρας νέων της Goth. Πρώτος κύκλος μαθητεία εκπαίδευση των νέων μουσικών με την παροχή της ευκαιρίας ανάπτυξης ακόμα υψηλότερης κατάρτισης, δεύτερος κύκλος διεύρυνση των γνώσεων και της πρακτικής εφαρμογής. Ελληνικά έργα, καθώς και πρώτες εκτελέσεις. 104 εκτελέσεις ελληνικών έργων, εκ των οποίων τα 8 σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση, τα 13 σε πρώτη πανελλήνια και επιπλέον 10 έργα που ηχογραφήθηκαν σε CD της ΚΟΘ. Συναυλίες κοινωνικής παρέμβασης προσφοράς. Η ΚΟΘ ξεκίνησε αυτό το πρόγραμμα δράσεων κοινωνικού χαρακτήρα τον Ιούνιο του 2010. Με την πεποίθηση ότι σε δύσκολες μέρες όπως αυτές που διανύει η χώρα μας, η μουσική τέχνη μπορεί και πρέπει να λειτουργήσει ως μοχλός ψυχικής ανάτασης. Κατά το 2010 πραγματοποιήσαμε 9 εμφανίσεις με δημοφιλή έργα και ελεύθερη είσοδο στο ΚΕΘΕΑ, Θερπευτική Νότα Ιθάκη, το Κέντρο Περίθαλψης Παιδών Άγιος Δημήτριος, τη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας Άγιος Πεντελεήμων, το Νοσοκομείο Γιώργος Παπα-Νικολάου, Παπαγεωργίου, το Χαμόγελο του Παιδιού, το Παιδικό Χωριό, την ΕΛΕΠΑΠ, Παπάθιο Ίδρυμα. Συναυλίες, εισιτήρια ανασυναυλία, μέση όρη συναυλιών. Μέσα σε 3 χρόνια, η αύξηση αριθμού εισιτηρίων άγγιξε το 264% σε σχέση με το 4. Την επόμενη τριετία σταθεροποιήθηκαμε σε αυξήσεις μεταξύ 137% και 155%. Η αύξηση αριθμού θεατών 218% σε σχέση με το 4 και κατά την επόμενη τριετία σταθεροποιηθήκαμε σε αυξήσεις μεταξύ 134% και 155%. Και τέλος, αύξηση εσόδων. Το 279% έφτασε σε μία τριετία και σταθεροποιήθηκε σε αυξήσεις σήμερα μεταξύ 205% και 271% σε σχέση με το 4. Και πρέπει εδώ να επισημάνουμε ότι η ΚΟΘ ακολούθησε πολιτική εισιτηρίων χαμηλής τιμής. Βεβαίως, οργανώσαμε το πακέτο το ευέλικτο το συνδρομητικό, το οποίο προσέφερε πάρα πολλά, διότι μπορούσαν πλέον και μπορούν πλέον οι συνδρομητές μας να επιλέγουν συναυλίες της αρισκίας στους πακέτο και όχι όλες και να γίνονται σε αυτές συνδρομητές. Αυτή η κίνηση αύξησε κατακόρυφα τα έσοδα, γι' αυτό λέγεται και την απόκληση στα έσοδα που είναι μεγαλύτερη από τις αυξήσεις θεατών και αριθμού εισιτηρίων. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η ΚΟΘ ακολούθησε πολιτική λοιπόν εισιτήριων χαμηλής τιμής στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής της, που είναι η προσέλκυση ακροατών από όλα τα κοινωνικά στρώματα, ιδιαίτερη ευαισθησία προς τους νέους με πολύ ειδικές προσφορές χαμηλών εισιτηρίων, δωρεάν είσοδο σε μεγάλο αριθμό εκδηλώσεων, υπαίθριες συναυλίες, εκπαιδευτικές συναυλίες, κυριακάτικα πρωινά, αφιερώματα σε συνθέτες, ορχήστρα νέων, συναυλίες στην περιφέρεια ήταν όλες με ελεύθερη είσοδο, μουσικού δωματίου κλπ. Θα τελειώσω με το θέμα των διοικητικών υπηρεσιών. Μετά από δεκαετίες περιπλάνησης σε διάφορους χώρους της πόλης, η ΚΟΘ απέκτησε επιτέλους τη δική της αίθουσα δοκιμών, ένα χώρο που πληρεί όλες τις εργασιακές και καλλιτεχνικές προϋποθέσεις και που συγκεντρώνει τα εξαιρετικά σχόλια για την ακουστική του αρτιότητα από όλους τους δεκάδες καταξιωμένους καλλιτέχνες που έχουν εμφανιστεί στον χώρο. Αναμορφώθηκε ριζικά μέσα σε διάστημα μόλις ενός έτους ο χώρος του πρώην κινηματοθεάτρου Παλάσσι που είμαστε σήμερα.
Εκτός από τις μουσικές δοκιμές για μεγάλο ορχιστρικό σχήμα και χοροδία, φιλοξενεί πλέον δραστηριότητες ορχιστρικών συνόλων, μουσικής δωματίου, ημερίδες πολιτισμού, σεμινάρια, προγραμματικές φάσεις διαγωνισμών νέων καλλιτεχνών. Ημερίδες πολιτισμού, λοιπόν, καθώς και ό,τι άλλο έρχεται ως επιστέγασμα της δραστηριότητας και αντίστοιχης παραγωγής πολιτισμού από την ΚΟΘ. Επίσης, στεγάζει το μεγαλύτερο μέρος των διοικητικών υπηρεσιών της, στο γραφείο του Διευθυντή, τη συνεδριάση του ΕΤΟΣ ΚΟΘ, τη Διοικητική Γραμματεία, το Τμήμα Υλοποίησης του Προγραμματισμού, το Μάρκετινγκ, τις Δημόσιες Σχέσεις, καθώς και το γραφείο του Συλλόγου του Μουσικού μας. Αναβαθμίστηκε η μηχανοργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών της ορχήστρας, κατασκευάστηκε η επίσημη ιστοσελίδα μας tsso.gr με περαιτέρω αναβάθμισή της σε δυναμική μορφή πλέον, ώστε να εξυπηρετεί πολυμεσικές διαδραστικές εφαρμογές. Οργανώθηκε η TSO Library, η ψηφιακή μουσική βιβλιοθήκη αρχαιακών ηχογραφήσεων των συναυλίων της ΚΟΘ για αποκλειστική χρήση από τους μουσικούς της ΚΟΘ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΟΣ της ΚΟΘ, τον Πρόεδρο του Βασίλη Γάκη, τον Αντιπρόεδρο Κώστα Καλαϊτζή, τον Θεοφάνη Καραγιώργο, την Ευσταθία Γκουτζίκα, τη Χρυσάνθη Αραπάκη, τη Στέλλα Μπότζα, για την απόλυτη στήριξη, τη δημιουργικότητα και εξαιρετική συνεργασία. Κυρίες και κύριοι, είμαστε υπερήφανοι, διότι δεν αναλωθήκαμε σε εσωστρέφειες, δεν αναρωθήκαμε σε έρηδες, σε προσωπικές γραμμές, αλλά κινηθήκαμε πάντοτε με αληθινό ενδιαφέρον και αγάπη για την ορχήστρα, την τέχνη, την πόλη μας. Ευχαριστώ τους προκατόχους μου, προηγούμενους διευθυντές, που συνέβραμαν ειδικά στην πρώτη φάση που είχα αναλάβει την ορχήστρα, καθώς και τα προηγούμενα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που συνεργάστηκαν μαζί μου. Η ορχήστρα μας ήταν, είναι και θα είναι η μουσική της. Έκανα πάρα πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω, επιτρέψουμε αυτή την παρεμβολή, τους αξίζει ο μεγαλύτερος έπαινος. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Ευχαριστώ όχι μόνο τους τωρινούς μουσικούς, αλλά και όλους όσους είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί τους και δεν εργάζονται πλέον. Τους συνταξιούχους δηλαδή. Προχωρήσαμε με ξεχωριστή υπευθυνότητα, θαυμαστή θα έλεγα για δημόσια υπηρεσία, με συζήτηση, με γόνιμες αντιπαραθέσεις. Αποκτήσαμε μαζί αξέχαστες καλλιτεχνικές εμπειρίες σε υπέροχες συναυλίες στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Περιφέρεια, Πεκίνο, Πράγα, Φλωρεντία, Βερολίνο, επίσης στις κουραστικές αλλά τόσο σημαντικές ηχογραφήσεις των συντήρων μας. Οι μουσικοί μας, κυρίες και κύριοι, διαθέτουν σήμερα μια απίστευτη καλλιτεχνική κινητικότητα και δημιουργικότητα. Οργάνωσαν παραγωγές εκπαιδευτικών παραγωγών, όπως το DVD τους, τις Παραλλήνιες Ομοσπονδίες Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και του Πολιτιστικού Φορέα της Περίστηλων, με τον οδηγό νέων στην ορχήστρα του Μπρίτεν και το βιβλίο της Ζούγκλας του Μίκλος Ρώσας, η Αφήγηση Παπαδόπουλου. Οργανώνουν και πραγματοποιούν με εξαιρετική επιτυχία και ανταπόκριση από το κοινό φεστιβάλ ανοιχτής έκφρασης και δημιουργίας όπως το COTH Underground, το οποίο σίγουρα θα συνεχίσουν. Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους τους. Θα αναμένω την πρόσκληση για το δεύτερο, για το COTH Underground νούμερο 2. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως το διοικητικό προσωπικό της ορχήστρας μας. Εργαστήκαμε σε διάρκεια, εργαστήκαμε πάρα πολύ, είχαμε απτά όμως αποτελέσματα για τα οποία όλοι οι συνάδελφοι έχουν το μερίδιο της δικής τους συνεισφοράς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από βάθος καρδιάς. Ευχαριστώ τον Σύλλογο Θύλων της ΚΟΘ και ειδικά τον Πρόεδρο του, κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα. Στάθηκαν πάντα κοντά στην ορχήστρα. Υποστήριξαν, ενθάρρυναν, συνεργάστηκαν, συνταξίδευσαν μάλιστα και για τη συναυλή μας στο εξωτερικό. Οργάνωσαν πάντα με ιδιαίτερη επιτυχία τον Πανελλήνιο Διεθνή Πλέον Διαγωνισμό Πιάνου Θυμής. Ευχαριστώ όλους τους φιλόμουσους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι στήριξαν την ορχήστρα μας με αυξανόμενη προσέλευση, όπως διαπιστώσατε. Ευχαριστώ για τις παρενέσεις, τις παρατηρήσεις, τις συμβουλές, την κριτική, τα σχόλια στο δρόμο που με συναντούσαν, όπου τους έβρισκα και όπου με έβρισκαν. Τους ευχαριστώ για όλα αυτά. Τέλος, ευχαριστώ ιδιαίτερα και εσάς, κυρίες και κύριοι, τους δημοσιογράφους, που παρατηρήσατε αυτή την επίθεση πολιτισμού και εξωστρέφειας της ΚΟΘ, την αναδείξατε και την προβάλλατε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης που υπηρετείτε. Κυρίες και κύριοι, η ΚΟΘ έχει πλέον επιλύσει τα παλαιά οικονομικά και διοικητικά της προβλήματα τα οποία την καθήλωναν επί δεκαετίες. Δίχως συγκριτικά μεγάλες επιχορηγήσεις, επενείται για παραγωγή πλούσιου και πολυσχηδούς έργου. Είναι εξωστρεφής. Λειτουργεί με στενή συνεργασία διοίκησης προσωπικού, με διακριτούς θεσμικούς ρόλους, με συλλογικά όργανα ουσίας, με διάλογο.
Έχει άριστο εργασιακό και συναδελφικό περιβάλλον, καλές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων της. Η ΚΟΘ επιδεικνύει σήμερα ένα σύγχρονο πρόσωπο. Ένα πρόσωπο μοντέρνου καλλιτεχνικού οργανισμού. Επιπλέον, έχει εισέλθει σε διεθνή τροχιά. Είναι μια ορχήστρα ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. Από την πλευρά μου, θα είμαι πάντοτε νοερά και πάντοτε όποτε μου ζητηθεί κοντά σε αυτό το σύνολο, στο οποίο προσπάθησα να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου κατά τα τελευταία 6,5 χρόνια. Παραδίδω τη διεύθυνση ευγνώμων, ευτυχής και με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Πιστεύω δε ακράδαντα πως το μέλλον θα είναι συναρπαστικό. Καλή συνέχεια.